No. Πήρα την πρωτοβουλία να οργανώσω την εκδήλωση αυτή για το χρέος, καλώντας ένας από τους σημαντικότερους ακτιβιστές σε αυτόν τον τομέα, τον Ρορίκ Τουσέν, γιατί το χρέος είναι ένα από τα μείζωνα πολιτικά θέματα των ημερών μας. Όχι μόνο εθνικό θέμα, ούτε καν μόνο θέμα των χωρών της περιφέρειας, θέμα ευρωπαϊκό. Όσο εξελίσσεται το χρέος ως εργαλείο πολιτικής εξάρτησης και διαιώνησης του νεοφιλελευθερισμού, τα πλεονάσματα της Γερμανίας αντικρίζουν τα ελλείμματα του Νότου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια πορεία διάλυσης, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστούν αυτές οι δύο ταχύτητες ΕΣΑΗ. Πρέπει να ληφθούν λοιπόν άμεσα πολιτικά μέτρα. Πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους του Νότου και της Ελλάδας. Και ο καλύτερος τρόπος γι' αυτό είναι μια διεθνή διάσκεψη στο πρότυπο αυτό του Λονδίνου του 1953. My short resolution proposée par le G77 du Japon, pays membre, constitue un élément clé légitime. Et donc nous savons qu'il y a en cours de discussion à l'Assemblée générale. For the other step. First, the legal ground of. C'est certainement une évolution intéressante du côté des Nations Unies, mais avant que nous. In a famous case. Of the International Court, Court Sokomels, which actually put all the burden